για έναν κοινοβουλευτικό πόλεμο με πολλές σκληρές μάχες και ορίζοντα τις προσεχείς κάλπες, προετοιμάζονται οι πολιτικές δυνάμεις, έχοντας ολοκληρώσει το πλαίσιο της καταρχήν στρατηγικής τους, ενώ είναι και σε πλήρη ετοιμότητα πλέον για τα εναλλακτικά σενάρια στο ενδεχόμενο αλλαγής των δεδομένων που υπάρχουν στο ζήτημα των υποκλοπών και ειδικότερα στην παρακολούθηση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Νίκου Ανδρουλάκη. Πιστεύουμε ότι όλα αυτά έπρεπε ήδη να έχουν εξελιχθεί, ότι ταχύτατα λόγω της σοβαρότητας της εκτροπής αυτής, με μοναδικό υπεύθυνο τον κύριο Μητσοτάκη. Στόχος είναι να έχουμε την μεγαλύτερη δυνατή συνένεση, προκειμένου η Επιτροπή Εξεταστική, η οποία θα συγκροτηθεί, να μπορεί να ερευνήσει περιστατικά που ενδεχομένως έχουν συμβεί σε ένα βάθος ικανού χρόνου για να μπορέσει να αντλήσει χρήσιμα συμπεράσματα. Το ΚΚΕ στηρίζει τη δημιουργία Εξεταστικής Επιτροπής που θα εξετάσει και την υπόθεση Ανδρουλάκη και την υπόθεση άλλων δημοσιογράφων και την υπόθεση 6 χρόνων από την παρακολούθηση των γραφείων της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ. Για το θέμα μίλησε στην τηλεόραση του Σέντερ ο πρώην βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Παπουτσής. Κοιτάξτε, είναι πρόδειλο, νομίζω ότι όλοι το παρατηρούν, το συνομολογούν. Άλλωστε το έχει αποδεχτεί και ο ίδιος ο κύριος Μητσοτάκης όταν θέλησε... Με διάγγελμά του κιόλας, ναι. Να αποδεχθεί, να παραδεχθεί και να ομολογήσει το πραγματικό αυτό γεγονός. Είναι ιδιαίτερα δυσάρεστο, θα έλεγα ασύνηθες. Δεν έχει προκύψει ποτέ στη μακρά περίοδο της μεταπολίτευσης κάτι ανάλογο να παρακολουθείται συστηματικά ένας πολιτικός αρχηγός από την κρατική υπηρεσία πληροφοριών, εν προκειμένου την εθνική υπηρεσία πληροφοριών, την οποία ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης από την αρχή της δικής του πρωθυπουργίας θέλησε με ειδικό νόμο και δική του νομοθετική πρωτοβουλία και της κυβερνώσεως πλειοψηφίας της Νέας Δημοκρατίας να την υπαγάγει από πλευράς πολιτικής αρμοδιότητας αλλά και διοικητικής αρμοδιότητας στον ίδιο τον εαυτόν του προσωπικά. Και βεβαίως τίθενται αμήλικτα ερωτήματα, πολύ σοβαρά κατά τη γνώμη μου. Ποιος ήταν ο λόγος να πάρει υπό την υποψία του ο κ. Μητσοτάκης ως πολιτικός προϊστάμενος πρωθυπουργός ον ο ίδιος την εποπτεία αυτής της υπηρεσίας? Πόσο σοβαρά λαμβάνει υπόψη του αυτήν την πολιτική και διοικητική ευθύνη και πότε ενημερώνεται για τη λειτουργία της υπηρεσίας την οποία προείσταται, όταν δεν ενημερώνεται για την συστηματική παρακολούθηση ενός πολιτικού αρχηγού της ελληνικής δημοκρατίας ο ίδιος ως πολιτικός προϊστάμενος της υπηρεσίας του? Εδώ είναι πανθομολογούμενη αλλά και ομολογημένη από τον ίδιο μια ιδιαίτερα σοβαρή αστοχία ή μια άλλη ενδεχομένως πιο δόλια, θα έλεγα, επιλογή. Μέχρι τώρα δεν έχει εξηγηθεί. Ο κύριος Μητσοτάκης ψέλησε κάποιους ισχυρισμούς αποδοχής αυτού του σφάλματος. Ομολόγησε ότι είναι νόμιμη ή νόμιμη κατ' επίφαση, τέλος πάντων, έτσι όπως προκύπτει από τη μέχρι τώρα εξέταση της υπόθεσης. Αλλά αν το ήξερε, δεν θα το επέτρεπε, ενώ θα ήταν υποτίθεται νόμιμη. Κοιτάξτε, αυτού του είδους είναι επιχειρήματα που δεν αντέχουν σε καμία λογική. Καλό ως πολίτης και ως πρώην βουλευτής την κυβέρνηση και τον ίδιο τον πρωθυπουργό να είναι πιο σοβαρή σε αυτό το ζήτημα.